σπουδαίο μάτς έγινε στο Μιλάνο με την Μπαρσελόνα να γνωρίζει την πρώτη της ήττα στη σεζόν από την ψυχωμένη Αρμάνη, η οποία κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 9, να κάνει ένα καταπληκτικό τελευταίο δεκάλεπτο με επιμέρους σκορ 31-12 και να φτάσει στην κορυφή. Μαζί με Τσέσκα και Μπαρσελόνα είναι στο ρεκόρ 5-1 και οδηγούν την κούρσα στον εφετινό μαραθώνιο της Ευρωλίγκα. Η Μπαρσελόνα ξεκίνησε εντυπωσιακά, με τον Ντέιβις να κάνει φοβερά πράγματα, σημείωσε τους 11 από τους 15 πόντους του σε αυτή την πρώτη περίοδο. Προηγήθηκε 2-11 και 4-13 για να επανέλθει σιγά σιγά η Αρμάνη με το ρόλ να έρχεται από τον πάγκο. Τον Ταρζούσκι να δίνει και αυτό στις δικές του λύσεις. 15-20 μετά την πρώτη περίοδο που η Μπαρσελόνα δεν είχε ούτε ένα λάθος. Στο δεύτερο δεκάλεπτο εμπιστεύτηκε τα τρίποντα η ομάδα του Μεσίνα. Με τον Νέντοβιτς να σκοράρει 2, μειώνει στους 3, 15-28, από το μείον 9 επιστρέφει ξανά, από το 17-26, 28-28 με τον Ροντρίγκες, ο οποίος στην τελευταία περίοδο ολοκλήρωσε το δικό του πάρτι. 30-30 θα ισοφαρίσει με τον Μίτσοφ, αλλά τότε είναι που αρχίζει να μιλά ο Μιρότιτς, 30-34 και 30-37 με 5 δικούς του πόντους. Η τρίτη περίοδος έδειξε τι θα ακολουθήσει, ένα ρεσιτάλ τριπόντων και για την Ιταλική ομάδα αλλά και για τους Ισπανούς. Ο Σκόλα θα μειώσει σε 39-42. Είναι αυτός που θα δώσει την απάντηση στον Ντέιβις, που κάνει την φάση της αγωνιστικής κατεδαφίζοντας όποιον βρίσκει μπροστά του για το 41-44. Αλλά στη συνέχεια ο Σκόλα, που θα βάλει τους 8 συνεχόμενους πόντους της Αρμάνη, θα κάνει το 46-44 και ενώ θέλουμε 5 λεπτά για την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. Εκεί η Μπαρσελόνα όμως θα πατήσει ξανά γκάζι. Τετράποντα από τον Χίγκινς, τρίποντα από τον Τιλέινι στον ευνηδιασμό και 46-51. Θα κλείσει αυτή την τρίτη περίοδο με επιμέρους σκορ 6-14 και θα ξεκινήσει την τέταρτη περίοδο με συν 6. 52-58 είναι το match όταν ξεκινάει η τελευταία περίοδος. Ο Σκόλα, επιθετικό rebound, 55-58, σαν έφηβος, κοιτάξτε, κλέβει την μπάλα από τον Ντέιβις, καλάθι και φάουλ. Ισοφάριση 58-58, καθώς θα ευστοχίσει και από την γραμμή. Ο Ντελαβάλε είναι ο παράγοντας χ στην αναμέτρηση. Βάζει 8 πόντους στη σειρά. Προβάδισμα 64-60. Θα ευστοχίσει και σε βολή αργότερα. 66-61. Ο Μίτσοφ θα στείλει την διαφορά στους 7. 71-64. Ο Κούριτσα απαντήσει για το 71-67. Ο Ροντρίγκες κάνει ό,τι θέλει, βάζει 17 πόντους, έχει 7 ασίστ. Γίνεται τέταρτος στην ιστορία στις ασίστ, ξεπερνώντας τον Τεόντοσιτς, και 11ο σκόρερ στην Ευρωλίγκα.